Απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Εν τω μεταξύ είναι άνθρωποι που δουλεύουν 2 και 3 και παραπάνω χρόνια. Και 10 και 8 και 15 χρόνια. Αλλά επειδή συνομιλούσαμε πριν από λίγο με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, είναι τέτοιου είδους συμβάσεις. Τρίχρονες είναι. Τρία χρόνια έχουν περάσει δηλαδή, για τους περισσότερους. Τι θα κάνετε, κύριε Ρίγα? Κύριε Ριζή, το είπε και ο υπουργός. Δεν θέλω να επαναλάβω ορισμένα. Όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Καταρχήν πρέπει να διασφαλιστεί. Εγώ είχα συνάντηση και στη Δυτική Μακεδονία με συμβασιούχους που ήταν σε εξέλιξη η απόφαση του ΣΤΕ. Καταρχήν πρέπει να διασφαλιστεί πλήρως και θα το κάνει η κυβέρνηση η πληρωμή του. Καλά, αυτό είναι πράγματα. Αφού δεν είναι άνθρωποι. Όχι, δεν είναι τόσο αυτονόητα για εσάς. Δεν είναι αυτονόητα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί πολλές φορές το πλαίσιο το νομοθετικό, το οποίο οι δεσμεύσεις που υπάρχουν. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο τώρα έχει να κάνει. Και θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Προφανώς από το Σύνταγμα υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Mm-hmm. Να βρούμε λύσεις, αλλά σε ένα πράγμα το οποίο είναι το 10ο, 20ο, 30ο που βρίσκουμε μπροστά μας. Από μια διαδικασία την οποία υπήρχε όλα τα χρόνια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και έρχεται και σκάει επάνω μας. Και με όλο το περιοριστικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει και το νομοθετικό, σας λέω. Ναι. Νομίζω ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο δυνατόν είναι η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να τελειώσω όμως μία φράση. Και το λέω και δημόσια. Εγώ ήμουν πάντα αντίθετος, και όχι μόνο εγώ, και το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ σε δύο πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και οι αναπληρωτές που υπάρχουν στην εκπαίδευση, δεν είναι ο πραγματικός αριθμός των αναπληρωτών της ανάγκης, η οποία υπάρχει, γιατί κάποιος παίρνει άδεια ή κάποιοι είναι έγκυοι. Υπάρχουν θέσεις οι οποίες καλύπτονται αναπληρωτές που ήταν οργανικές θέσεις. Και αυτό δεν λυνόταν, μάλιστα εκείνη την περίοδο, γιατί ήταν και αυτό ένα μέρος του προβλήματος. Και το δεύτερο είναι η εργολαβική. Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, ξέρετε ότι οι εργολαβικοί εργαζόμενοι εργάζονται σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή μιλάω ΔΕΚΟ ή και οπουδήποτε αλλού σε οργανισμούς, και ήταν το νέο εφεύρημα το οποίο υπήρξε και είναι 15 ή 20 χρόνια μέσω εργολαβικής διαδικασίας, που είναι η πιο άθλια, το πιο μεγάλο κάτεργο που μπορώ να σας πω, το να είσαι δούλος επί της ουσίας ενός εργοδότη και να σε πουλάει για να κάνεις μια δουλειά. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα και προσωπικά αλλά και με ασύζα αυτή τη στιγμή θέλουμε να κλείσουμε το θέμα των εργολαβικών. Το καταλαβαίνω απολύτως. Και αυτό είναι, θα εμφανιστούν όλα αυτά μαζί. Θα σας πει κάποιος ότι εδώ έχετε ένα πραγματικό, πρακτικό πρόβλημα. Και σε ορισμένε των περιπτώσεων, ίσως στην τεράστια πλειοψηφία των περιπτώσεων, το πρόβλημα αυτό έχει αντανάκλαση και στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Δηλαδή, τώρα, αν φύγουν από τους τομείς καθαριότητας άνθρωποι, λέει και η ΠΟΕΟΤΑ, δεν θα μπορούν να μαζεύουν τα σκουπίδια. Δεν είναι, ξέρετε, παιδιά, αυτός εδώ το ανανώσαμε τη σύμβαση 10 μήνες, 8 μήνες, 32 μήνες και πάει λέγοντας. Είναι ότι είναι άνθρωποι που κάνουν και δουλεύουν και μαζεύουν τα σκουπίδια. Κύριε Λιτζή, την προηγούμενη περίοδο. Αυτούς που προσλαμβάνανε να πάρουν τα σκουπίδια, τους παίρνουν από τα σκουπίδια και τους πηγαίνανε σε γραφεία και δημιουργούνταν κενά στις υπηρεσίες και αναγκαζόταν και πέραναν συμβασιούχους και είχαμε όλα αυτά. Από τη μέρα που έγινε η ανάλυση κυβέρνησης. Δώσαμε και τις παρατάσεις και να λυθεί αυτό το. Να λυθεί. Εν πάση περιπτώσει, να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους για διέξοδο. Θέλω να σας πω όμως ότι και η Δήμη και εννοώ η ηγεσία της ΚΕΔ δημιούργησε προβλήματα. Και δημιούργησε προβλήματα. Θα σας πω τι εννοώ. Δημιούργησε προβλήματα γιατί θα τη διευκόλυνε και δεν στήριξε αυτή την προσπάθεια η οποία γινόταν όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο, ώστε να απολυθούν και να υπάρξουν νέα οχτάμινα, που καταλαβαίνετε είναι και μια διαδικασία. Δηλαδή να μην έχουν δικαιώματα. Βεβαίως. Πελατειακής όμως ιστορίας, γιατί οι Δήμοι θα κάναν αυτή τη δουλειά. Θέλω να πω λοιπόν, δεν υπάρχει ένα. Εσείς δεν κλίμα. Έχετε προσλάβει συμβασίους όλο αυτό το διάστημα. Εντάξτε, το είπε και ο Πάνος. Σας καταγγέλνουν, το είπαμε και στον κύριο Υπουργό. Το είπε και ο Πάνος ο Σουρλέτης. Υπάρχουν συμβασιούχοι εποχιακοί, προφανώς και κύριε Οικονόμου. Οι οποίοι θα φύγουν, λέτε, κάνουν τις συμβασίες και φεύγουν. Ναι, υπάρχουν εργασίες, οι οποίες δεν έχουν, είναι εποχιακές. Είναι αναγκαίο. Νομίζω ότι αυτό. Ολοκληρώνεται η σύμβαση και τελειώνει. Θα σας έλεγα σε μια μακροπρόθεση, μια ιδανική κατάσταση, θα έπρεπε να έχουμε εξασφαλίσει τους όρους, ώστε να ξέρουμε πραγματικά πώς χρειαζόμαστε, για πόσο χρονικό διάστημα κλπ. Και μάλιστα να πηγαίνουμε και αλλού για να αλλάξει. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που δεν πάνε τώρα σε δύο χρόνια. Εσείς θα συνεννούσατε σε μια τέτοια διαδικασία, κύριε Χατζηδάκη, αν βρεθεί μια φόρμουλα οι άνθρωποι αυτοί να γίνουν αόριστου χρόνου ή οτιδήποτε άλλο? Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ψυχές. Έχουμε να κάνουμε και ο